πιάσω συνοπτικά τον προγραμματισμό. Τον έχετε πάρει ούτως ή άλλως στο φάκελο που έχουμε. Θα τον λάβετε και ηλεκτρονικά. Αφορά στην περίοδο από την έναρξη μέχρι τον Δεκέμβριο. Θα ακολουθήσει αντίστοιχα και δεύτερη φάση προγραμματισμού που θα λάβετε υλικό. Να σταθώ σε κάποιες συνεργασίες όπως είναι η συνεργασία με τα Δημήτρια που θα έχουμε και θα φιλοξενούμε και φέτος τρεις πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Έχουμε κάποιες επαναλήψεις όπως είναι το φουρτόν του Τριαρίδη, τη Φόνησα αντίστοιχα. Θα έχουμε μια δικιά μας παραγωγή με τον Τάκη Χρυσικάκο, είναι η σχέση στο κείμενο του Διονύση Χαριτόπουλου. Θα είναι η πρώτη φορά που επίσης ξαναγράφει ο Μάκης Τσίτας ένα κείμενο για το θέατρο που θα αφορά τη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα το θέατρο Αυλαία, στη σκηνοθεσία του Θοδωρή Γκόνη. Δεν έχω να σας δώσω πολλά στοιχεία ακόμη, προσεχώς θα ανακοινώσουμε. Ο τίτλος ακόμη είναι «Δεν ξέρω να σου πω» και είναι προσωρινός. Προσεχώς θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Να σταθώ σε συνεργασίες επίσης, όπως αυτή με το Απομηχανής Θέατρο που ξεκίνησε πέρσι. Αν θυμάμαι σωστά, η πρώτη συνεργασία ήταν με το Φινιστρίνη, το οποίο και φέτος θα παρουσιαστεί ξανά. Η προσωπική συμφωνία όπου τρέχουμε την εκτέλεση παραγωγής του Θέατρο Κολοσσέου. Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεργασίες με το Απομηχανής Θέατρο στο δεύτερο μέρος της σεζόν. Καινούργια συνεργασία είναι η συνεργασία με το Spro Theater. Θα παρουσιαστεί στο δεύτερο πάλι μέρος η αρχή του Αρχιμίδη. Συνεχίζουμε από πέρσι με αφορμή τον καλό άνθρωπο του Σετσουάν τη συνεργασία με το Θέατρο Θησίο. Και με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ο στόχος του Αυλαία είναι να είμαστε σε αλληλεπίδραση, σε συνεργασία με φορείς και ομάδες της πόλης, όπως ήταν τα Δημήτρια που προανέφερα, οι ομάδες που θα παρουσιάσουν από τη Θεσσαλονίκη και οι καλλιτέχνες τη δουλειά τους φέτος στο Αυλαία, θα σας μιλήσουν μετά αναλυτικά η κάθε μία για τη δουλειά που θα παρουσιαστεί. Και εγκαινιάζουμε πια σταθερά, με αφορμή το Sleepless Movie Marathon που προανέφερε η Ελευθερία, τη μεταμεσονύχτια σκηνή. Ήταν ένα εγχείρημα που πέρυσι ξεκίνησε κάπως δοκιμαστικά, είδαμε ότι ανταποκρίθηκε το κοινό και στις κινηματογραφικές προβολές, αλλά και στις μεταμεσονύχτιες παραστάσεις, οπότε πλέον φέτος σταθερά για πρώτη φορά εγκαινιάζουμε τη μεταμεσονύχτια σκηνή. Μια άλλη καινούργια ενότητα θα είναι η ενότητα που θα αφορά στον χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Είναι το 1924 Live Stage ο χώρος, θα παρουσιάζονται live εδώ πέρα όπου θα λαμβάνεται αντίστοιχα υλικό και δελτία τύπου. Τα πρώτα που θα παρουσιαστούν είναι την Παρασκευή 27 του μήνα, μετά την παράσταση της Φρίντας και ακολουθεί το Σάββατο πάλι μετά στις 28 το δεύτερο live. Το χώρο ήθελα να σταθώ και σε αυτό. Τον έχει επιμεληθεί σκηνογραφικά ο Ανδρέας ο Γεωργιάδης. Δεν μπόρεσε σήμερα να είναι εδώ για να μας μιλήσει περισσότερο για το ίσως από πού εμπνεύστηκε και πώς επιμελήθηκε, με ποια σημεία αναφορά. Νομίζω σε ένα βαθμό είναι και ξεκάθαρο ότι θέλησε να πάρει τα στοιχεία από το κτίριο και να τα ενσωματώσει και εδώ. Μου μετέφερε να σας πω ότι αφενός ευχαριστεί τον επέλεξε το θέατρο για το ανέθεσε αυτή τη δουλειά και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα αυτό. Θα σταθώ λίγο πιο συγκεκριμένα στις ημερομηνίες που θα παρουσιαστούν τα Sleepless Movie Marathon. Το πρώτο θα είναι στις 13 Δεκεμβρίου,